τεράστιες πινακίδες καλωσορίσματος γνωστοποιούν το επανάνοιγμα των υποστατικών τους. Μακροσκελείς κρατήσεις με κάποιους να μπαίνουν ακόμη και σε λίστα αναμονής. Σε λιγότερο από 72 ώρες και για δεύτερη φορά η εστίαση για κάποιους ανοίγει. Και αυτό γιατί το πρωτόκολλο επιβάλλει λειτουργία παρά μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Για εμάς που είμαστε αναμοσδευνούμενους και έχουμε χώρων εξωτερικών, εντάξει, είναι μια καλή μέρα για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ενεργοποιούμαστε, γιατί ταλαιπωρηθήκαμε για πάρα πολύ καιρό. Ξοδεύοντας ακατάπαυστα μεγάλα ποσά, προκειμένου να ικανοποιήσουν έστω και τους λιγοστούς πελάτες που θα τιμούν τις επιχειρήσεις τους. Ιδιαίτερες ρυθμίσεις και για τη νύχτα, αφού ο καιρός ακόμη δεν επιτρέπει την παραμονή έξω το βράδυ. Λοιπόν, τελευταία στιγμή τρέχουμε και εμείς να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το μαχαζί, να φέρουμε μέσα το προσωπικό, προμήθειες, επειδή είμαστε τρεις μήνες κλειστοί. Με το άκουσμα των νέων χαλαρώσεων, οι επιχειρηματίες της εστίασης άρχισαν να προεκτείνουν τους χώρους τους με περιφράξεις, ώστε να αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο τα λίγα τετραγωνικά των εξωτερικών τους χώρων και να φιλοξενήσουν περισσότερους πελάτες. Έχουμε τοποθετήσει τέντα εξωτερικά, έχουμε τοποθετήσει αθώνες με γυαλί, έτσι ώστε το βράδυ ο πελάτης να μπορεί να καθίσει στον εξωτερικό χώρο χωρίς να κρυώνει. Μέχρι και τα 8 άτομα θα φτάνει το κάθε τραπέζι, με στοίχημα να μην χαθούν οι υφιστάμενοι πελάτες. Υπάρχει αρκετός εξωτερικός χώρος, αλλά όχι όσο θέλαμε να είχαμε. Αλλά εντάξει, είναι μια αρχή. Παρά τίποτε, είναι μια αρχή. Απογοήτευση πλήρως, ναι. Την ώρα που κάποιοι που εμπίπτουν μεν στην κατηγορία της εστίασης παραμένουν δε καθυλωμένοι και έντονα απογοητευμένοι, καθώς η εντολή του διατάγματος δεν τους επιτρέπει ακόμη να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Είμαστε πιο απογοητευμένοι. Περιμέναμε πώς και πώς να ανοίξουμε το εστιατόριο, να φιλοξενήσουμε κόσμο. Επιθυμήσαμε το να μπει κόσμο στο να ζωντανέψει. Το από ανοίγουν εξωτερικοί χώροι θα μας επηρεάσει ακόμα περισσότερο εμάς που είμαστε μόνο για delivery ανοιχτό. Γιατί φαντάζεστε το κόσμο να βγει έξω τώρα, να πάει να φάει στα εστιατόρια που είναι εξωτερικοί χώροι. Οπότε ένα μήνα περισσότερη ζημιά για μας από ό,τι ήδη υπήρχε σαν κλειστός χώρος.